Κυφή, γεια σας. Με την κάμερα του Θείου Σιν, εδώ από το πανέμορφο Αργέντικο στον κάμπο της Θείου, έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας έναν πολύ αγαπημένο πλέον φίλο και αθλητή σε μια κρίσιμη στιγμή της αθλητικής του πορείας, ο λόγος ασφαλώς για τον Χριστόφορο Μερούση, τον οποίο ακόμα μια φορά καλωσορίζω στην εκπομπή μας λίγο πριν το μεγάλο ταξίδι για τους Ολυμπιακούς. Γεια σου Χριστόφορε. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κανονικά να πω ότι κάναμε ορθόδοξα πράγματα. Περπατήσαμε μέχρι να έρθουμε εδώ πέρα, αν και θα έπρεπε να τρέξουμε για να πάρουμε και μία εσάνς από τις πολύ εντατικές προπονήσεις που κάνεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ατύχησες με παρτενέρ, γιατί δεν θα μπορούσα να σε ακολουθήσω. Είπα να μην έρθουμε τρέχοντας, γιατί μου πέφτει λίγο γρήγορη και δεν γίνεται. Κοίτα, η αλήθεια είναι, αν πούμε ότι μαζί με τα τακούνια, νομίζω ότι καλά το πάω το, υπέροχα, το τρέξιμο. Χωρίς τα τακούνια ελπίζω καμιά μαζί σου, όπως επίσης και όλοι όσοι θέλουν να σε ακολουθήσουν. Σε έχουμε δει αμέτρητες φορές όλο το καλοκαίρι, παρόλη τη ζέστη, παρόλο τη δυσκολία του εγχειρήματος, μέσα στον δρόμο καθημερινά, πολύ εντατικές οι προπονήσεις. Πες μας λοιπόν, είσαι έτοιμος? Από μόνη της μια προετοιμασία για ένα μαραθώνιο είναι πάρα πολύ απαιτητική. Θέλει καθημερινά σχεδόν διπλές προπονήσεις, τις οποίες εγώ άλλες φορές εβδομαδιαίως κάνω 4 με 5 διπλές προπονήσεις. Mm-hmm. Τώρα λόγω της πολύ μεγάλης ζέστης και της υγρασίας έβγαζε γύρω στις 3 διπλές, δηλαδή σύνολο 10 προπονήσεις την εβδομάδα. Η προετοιμασία για τις συνθήκες ήταν βέβαια πολύ πιεστική, όσο μάλλον ήταν για ένα μαραθώνιο και έναν Ολυμπιακό μαραθώνιο. Mm-hmm. Βγήκαν κάποια πράγματα που είχα στο μυαλό μου. Εντάξει, το επίπεδο εκεί πέρα είναι το κορυφαίο που υπάρχει. Και πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον αγώνα μου. Δούλεψα για να πετύχω αυτό το μεγάλο στόχο και το όνειρό μου 20 χρόνια. Και θα πάω να προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατό που μπορώ. Θέλω να μας πεις αν έχεις συνειδητοποιήσει με το πέρασμα όλης αυτής της χρονικής περίοδου και την προετοιμασία, αν έχεις συνειδητοποιήσει ότι φεύγεις για να πας στους Ολυμπιακούς και αν το έχεις απολαύσει όλο αυτό το ταξίδι μέχρι εδώ ή αν θα το καταλάβεις μετά. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακριβώς, η αλήθεια είναι. Πιστεύω θα το συνειδητοποιήσω φεύγοντας από εδώ. Βέβαια προσπαθώ να χαρώ τις μικρές στιγμές, γιατί όπως σας είπα είναι πολύ δύσκολη η περίοδος και πολύ πιεστική, γιατί εντάξει, ναι μεν πάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και ένα κορυφαίο γεγονός, αλλά η προπόνηση που πρέπει να βγει, πρέπει να βγει. Βέβαια το απολαμβάνω ιδιαίτερα όταν βλέπω καθημερινά εδώ τις συμπατριώτες μας, τότε να με ρωτάνε πότε φεύγεις. Σε ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό, ότι μας συγκινήσει με την προσπάθειά σου, μας τιμάς. Θέλω να τους τιμήσω με την προσπάθειά μου, να κάνω μια καλή εμφάνιση. Δίνω το λόγο μου γι' αυτό να προσπαθήσω. Να χαρώ τον αγώνα μου, να τιμήσω τη Χίο μας και να τιμήσω τη χώρα μας. Και πότε φεύγεις, είναι η κλασική ερώτηση να την κάνω κι εγώ. Αυτή η ερώτηση όντως μπορεί να την ακούω πάρα πολλές φορές την ημέρα. Φεύγω στις 11 του Αυγούστου με τη βραδινή πτήση του τελευταίου. Τι θα πάρεις μαζί σου στη βαλίτσα σου, την κυριολεκτική και τη μεταφορική? Θα πάρω σίγουρα τις ευχές όλων, εκτός από τα προσωπικά που έχουμε εδώ, θα πάρω τις ευχές όλων, θα πάρω και τη σκέψη και τη θύμηση του Πέτρου. Και αυτό είναι το κομμάτι το οποίο το αναφέρεις με πολύ μεγάλη συγκίνηση και από τη στιγμή που έχει έρθει ο μπέμπι στη ζωή σου, πάντα τον έχεις για φύλακα άγγελο, θα λέγαμε. Στην εμφάνισή σου τι θα δούμε, θα τον έχεις κάπου μαζί σου, κάποια φωτογραφία του, θα έχεις... Είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι το οποίο πρέπει να το ψάξω, διότι επειδή είναι τα ρούχα της εθνικής ομάδας και δεν μπορείς να τα... πρέπει να το ψάξω να δω αν μπορέσω έστω να βάλω και ένα αυτοκόλλητο που έχω στο μυαλό μου, το οποίο θα αποτυπώνει
κάτι από τον τόπο μας και κάτι από τη ζωή μου. Αν μπορέσω θα το κάνω, αρκεί να μην έχω πρόβλημα με κυρώσεις. Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο δικός σου προσωπικός στόχος, δεδομένης της δυσκολίας γενικότερα του εγχειρήματος, του αθλητικού αυτού εγχειρήματος. Ο Χριστόφορος θα γυρίσει πίσω δικαιωμένος σε ποια περίπτωση? Δεν το συζητάμε ότι και μόνο η συμμετοχή είναι κάτι από μόνο του τιτάνιο. Αλλά πέρα από αυτά, ο δικός σου στόχος ποιος είναι? Εγώ πρώτα απ' όλα νιώθω δικαιωμένος ότι πέτυχα το όνειρό μου. Από τότε που κατάλαβα τον εαυτό μου σαν αθλητή και σαν δρομέα ότι μπορώ, ας πούμε, να τρέξω καλά, ήθελα να πετύχω μια συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Με δικαιώνει το γεγονός και είμαι χαρούμενος το ότι έμεινα στοιχείο, δεν πήγα στην Αθήνα σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, στη Θεσσαλονίκη, να προπονηθώ εκεί, να έχω το προπονητή δίπλα μου, να έχω συναθλητές. Επέμεινα να μείνω εδώ πέρα, επειδή αγαπώ τον τόπο μου, αγαπώ τον τρόπο ζωής εδώ. Και όπως καταλαβαίνετε ότι ήταν ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα να πετύχεις τόσο μεγάλο. Δηλαδή να μένεις στοιχείο, να προπονείς εδώ μόνος σου. Πιστέψαμε σε αυτό με τον Σταύρο τον Καρέα. Είναι κάτι το οποίο το πίστεψε πολύ και ο Γιάννης ο Τζίκας που είχα επί πολλά χρόνια προπονητή ότι μπορώ να συμμετάσχω σε μια Ολυμπιάδα και τότε προσπαθούσαμε για το 2004. Είμαι πολύ χαρούμενος που το κατάφερα μένοντας εδώ και εκεί ο μεγάλος στόχος είναι μια όσο γίνεται καλύτερη εμφάνιση. Θα πάω βέβαια πολύ συγκεντρωμένα και πολύ ελεγχόμενα στον αγώνα, χωρίς ρίσκα. Ρίσκα πήρα την περσινή χρονιά προσπαθώντας να πιέσω το όριο για την Ολυμπιάδα, το οποίο δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Το πιάνεις, δεν το πιάνεις. Εκεί ρισκάρεις τον αγώνα. Τώρα δεν μπορώ να ρισκάρεις ένα τόσο μεγάλο αγώνα, κακά τα ψέματα. Θα κάνω την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Χθες έκανα το τελευταίο μεγάλο και δύσκολο κομμάτι μου, το οποίο ήταν 32 χιλιόμετρα, στα οποία ακριβώς με βοήθησε. Είχα τρεις ανθρώπους, γιατί είναι λεπτομέρειες αυτές μικρές, οι οποίες όμως κάνουν τη διαφορά όταν είσαι μόνος σου. Με έπιανε χρονόμετρο ο Νίκος ο Χούλης, ο προπονητής του Βροντάδη. Μου δίνε νερά ο φίλος μου ο Στεφανής, με τραβούσε με το ποδήλατο μέσα στο γήπεδο 201, ολόκληρα χιλιόμετρα ο φίλος μου ο Χρήστος ο Ιωάννου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Άνθρωποι που πολλές φορές μπαίνουν πίσω από την προσπάθειά μου και βάζουν ένα μικρό λιθαράκι και το μεγαλώνουν. Άνθρωποι που έχουν βγει κατά καιρούς στο δρόμο να μου δώσουν ένα μπουκαλάκι νερό. Είναι πάρα πολύ σημαντικά για μένα όλα αυτά. Δεν τα ξεχνάω και όλους αυτούς τους ανθρώπους θα τους σκεφτώ πάνω στον αγώνα και θα προσπαθήσω να τους τιμήσω με την προσπάθειά μου. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό όλο αυτό. Θέλω να μας πεις για τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Αν νιώθεις δηλαδή ότι σου έλειψε κάτι, ότι θα μπορούσες να έχεις και κάτι παραπάνω σε όλη αυτή την προετοιμασία, ή αν είσαι ευχαριστημένος και λες ότι εγώ έδωσα αυτό που μπορούσα να δώσω και φεύγω έχοντας τη συνείδησή μου πολύ ήσυχη ότι είναι 100% Χριστόφορος. Εντάξει, την προσπάθειά μου σίγουρα την έκανα, όπως προσπαθώ πάντα. Σίγουρα άλλες περιόδους που και οι θερμοκρασίες είναι καλύτερες, έχω βγάλει ακόμα καλύτερες προπονήσεις. Τώρα είναι δύσκολες οι συνθήκες, είναι οι χειρότερες που μπορεί να υπάρξουν να προπονηθείς για ένα μαραθώνιο με τέτοια ζέστη και υγρασία. Είναι σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο. Από εκεί και πέρα είμαι ευχαριστημένος ότι προσπάθησα πάρα πολύ. Και βέβαια θέλω να τιμήσω και τους ανθρώπους, όπως είπα, που με έχουν βοηθήσει σε αυτό και που επέλεξα να μείνω να κάνω εδώ το μεγαλύτερο κομμάτι της προετοιμασίας. Ωραία. Θέλω να μας πεις ποιος είναι ο σύμμαχός σου και ποιος είναι ο εχθρός σου στο Ρίο. Εντάξει, για να πω το κλισέ που λένε όλοι είναι σωστό, ότι ο σύμμαχος μπορεί να είναι ο ίδιος ο εαυτός και χειρότερος ο εχθρός πάλι ο ίδιος ο εαυτός. Έτσι, το μυαλό πάντα κάνει παιχνίδια σε ένα μαραθώνιο και στην προετοιμασία. Η προετοιμασία είναι πάρα πολύ εντύπωνη, είναι μοναχική, πολλές φορές είναι δυσβάσταχτη. Θα έλεγα αυτό, ότι ο εχθρός, ο μεγαλύτερος εχθρός σίγουρα είναι ο εαυτός μας, αλλά και ένας πάρα πολύ μεγάλος σύμμαχος, όπως είπα πριν, είναι ο μπέμπι που μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Μου το έλεγε ένας φίλος, ο οποίος είπε στον κόσμο η κόρη του πιο νωρίς από το δικό μου παιδί, μου λέει θα σου δώσω απίστευτη δύναμη και δίκιο. Mm-hmm. Πραγματικά είχε δίκιο. Είναι τα πράγματα, τα μικρά της ζωής, τα οποία γίνονται τεράστια.
Θέλω να μου πεις αν έχεις ενημερωθεί για τις συνθήκες εκεί στο Ρίο, τον καιρό, τη θερμοκρασία, όλα αυτά τα οποία... Από ό,τι ακούω, γενικά οι συνθήκες εκεί δεν είναι και καλύτερες. Ναι. Από αυτά που διαβάζω και ακούω. Από εκεί και πέρα ακούω σίγουρα ότι το κλίμα είναι ζεστό, είναι οι χώρες τέτοιες εκεί πέρα, ότι θα έχει υγρασία. Όπως είστε και η υγρασία, μάζεψα μπόλικη εδώ πέρα στη Χίο, επομένως νομίζω ότι αυτό το εφόδιο το έχω δουλέψει στην προπόνηση. Και είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις. Είμαι έτοιμος να το αντιμετωπίσω και όπως είπα, να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα και τον αγώνα μου. Mm-hmm. Θέλω να ρωτήσω τώρα αν έχεις σκεφτεί την επόμενη μέρα ή αν το βλέπεις πολύ μπροστά, επειδή είσαι στην κορυφή ενός βουνού, έχει γίνει η προετοιμασία, αλλά τώρα είναι επί της ουσίας το καυτό μέρος. Το καυτό μέρος του όλου εγχειρήματος, αν έχεις σκεφτεί, αν έχεις βάλει κάποιο όνειρο για την επιστροφή, για την επόμενη μέρα, κάποιο δώρο που θα κάνεις στον εαυτό σου, κάτι που θέλεις πολύ, του στείλει κάτι δύσκολο που μας περιμένει και λες, άντε να γίνει αυτό και μετά, αυτό το και μετά θέλω να μας πεις. Σίγουρα θα ήθελα να κάνω διακοπές διαρκείας. Για πού? Έχει και συνέχεια. Σίγουρα θα ήθελα να κάνω διακοπές διαρκείας. Σίγουρα θα ξεκουραστώ κάποιες μέρες. Έχω να το κάνω 2 χρόνια. Ήταν 2 δύσκολα χρόνια που χτίζαμε για να κερδίσουμε το μαραθώνιο της Αθήνας, που είχα την ευτυχία και την ευλογία να είμαι πρώτος νικητής πέρσι. Είχα 3 δύσκολους μαραθώνιους την περσινή χρονιά, οι οποίοι με επιβάρυναν πάρα πολύ και φέτος και το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα ήθελα σίγουρα είναι διακοπές διαρκείας, οι οποίες δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν όπως θέλω, γιατί τον Νοέμβριο πρέπει να δώσω κανονικά το παρόν στο μεγάλο ραντεβού πάλι της Αθήνας. Mm-hmm. Επομένως θα ακολουθήσει μία παρένθεση ξεκούρασης, το οποίο θα προσπαθήσω να την επεκτείνω όσο γίνεται περισσότερο, η αλήθεια είναι το που και πώς δεν ξέρω. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει πάλι άλλος ένας κύκλος προετοιμασίας για να είμαι έτοιμος τον Νοέμβρη, mm-hmm. για να μπορέσω να προσπαθήσω να κρατήσω όσο γίνεται καλά τα επικειμένα. Πάρα πολύ ωραία. Ένας κύκλος που ποτέ δεν κλείνει, ένας αέναος κύκλος που ανοίγει και κλείνει σε κάθε διοργάνωση μεγάλη, με εσένα πρωταγωνιστή. Και όλους εμάς κοντά σου, τους φίλους σου, τους ανθρώπους σου, οι οποίοι σε αγαπάμε πολύ και σε καμαρώνουμε. Έτσι λοιπόν και σε αυτό το μακρινό ταξίδι θα έχει σίγουρα τη σκέψη όλων ημών και τις ευχές μας για να γυρίσεις πίσω έτσι όπως σου αξίζει και όπως επιθυμείς, γιατί η αλήθεια είναι αυτή που όσοι μας βλέπουν και μας ακούνε αυτή την ώρα το προσυπογράφουν, ότι επί της ουσίας έλειωσες παπούτσια στους δρόμους της Χίου. Αμέτρητες ώρες, πολλές φορές σε έχουμε δει και σου αξίζει λοιπόν το καλύτερο. Εμείς θα είμαστε εδώ να ανανεώσουμε το ραντεβού. Δεσμεύεις ότι θα μας μιλήσεις όταν επιστρέψεις. Βεβαίως. Θα σε έχουμε λοιπόν πάλι κοντά μας. Ευχαριστώ βέβαια και να πω και όσους με έχουν στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια. Να το πούμε και αυτό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που με έχουν στηρίξει και πριν προκριθούμε για την Ολυμπιάδα, που είναι ένα μεγάλο και κορυφαίο γεγονός. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την οικογένεια Φεφαγιών που με στηρίζει και έχουμε χτίσει πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια με το σύλλογο το φιλοπρόοδο Μιλοβροντάδου, τον Νίκο το Χούλη, τον κύριο Χαλάτση, τον κύριο Ψώρα, όλους αυτούς που με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Το Ίδρυμα Τσαπάλα διστάθηκε δίπλα μου, οι Χιώτες της Αμερικής. Όλοι αυτοί, το Ίδρυμα Τσάκου, οι Χιώτες της Αμερικής, ευαισθητοποιήθηκαν πάρα πολύ, οι χορηγοί μου. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους αυτούς, γιατί κατάλαβαν το μόχθο και την προσπάθεια του Χριστόφορου και βέβαια όλους εσάς, τους συμπατριώτες μας, τους συμπολίτες μας, θα προσπαθήσω να τους τιμήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να είσαι καλά, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό, γιατί χρειάζεται
πέρα από τη δική σου την προσπάθεια και ένα κύκλο ανθρώπων που πρέπει να σταθούν σε όλο αυτό και όση βοήθεια και να δοθεί, πάντα υπάρχει περιθώριο για να ενισχυθείτε οι αθλητές. Εμείς δίνουμε απλόχερα την αγάπη, τη θετικότητα, θετικά και όμορφα συναισθήματα να σε ακολουθούν μαζί σου. Μαζί σου στο Ρίο, είναι πολύ μακριά για να ακολουθήσουμε. Επί της ουσίας θα σε ακολουθεί όμως η σκέψη και η ψυχή μας και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα για να πάμε να τρέξουμε. Εννοείται. Τι λες? Το βασικότερο από όλα. Τι λες? Να πάμε να τρέξουμε. Φίλες και φίλοι, εμείς κάπου εδώ θα βάλουμε μία άνω τελεία, γιατί θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τον Χριστόφορο αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς και τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τρέξουμε. Γεια σας, μέχρι το επόμενο Heroes in Style, να είστε όλοι καλά. Κανονικά τώρα...